πούμε, στην Πάφο. Τι σημαίνει να είναι κάποιος στην Πάφο, να σας πω λίγα λόγια για την πόλη της Πάφο. Λοιπόν, η Πάφος φέτος είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για την χρονιά μαζί με την πόλη Άρχους της Δανίας. Αυτό σημαίνει για μας εκδηλώσεις σχεδόν μία κάθε μέρα ή δύο-τρεις κάθε μέρα που έχουν αλλάξει κάπως την κουλτούρα της Πάφου προς το πολύ καλύτερο όσον αφορά θέματα πολιτισμού. Είναι μια πόλη που χάνεται στα βάρη της αρχαιότητας, η παράδοσή της και η ιστορία της, ελληνικότατη από βάθη αιώνων. Ο Κινήρας είναι ο ιδρυτής της πόλης. Υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με πόλεις της Ελλάδας. Είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται και έχουν αποφασίσει να μείνουν μόνιμα στην πόλη της Πάφου. Είναι ένας διεθνής πλέον τουριστικός προορισμός. Υπάρχει αρκετή νεολαία η οποία ζει στην πόλη και πρέπει να το κάνω σαφές ότι είναι μια από τις πιο ασφαλείς πόλεις του κόσμου ευρωπαϊκού, σίγουρα στην Κύπρο. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου έγκλημα. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Η πόλη είναι 40.000 κάτοικοι, μαζί με όλη την επαρχία είναι γύρω στις 100.000. Αλλά όπως ακούσατε και πριν στο βίντεο, λόγω τουρισμού ο πληθυσμός μπορεί να φτάσει, υπάρχουν ολόχρονα επισκέπτες, υπάρχουν αρκετοί Άγγλοι που έχουν έρθει, αρκετοί Ρώσοι, αρκετοί Κινέζοι, οι οποίοι μένουν πλέον μόνιμα στην πόλη αυτή. Η λογιστική επίσης και τα χρηματοοικονομικά είναι ένας εξίσου δημοφιλής κλάδος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτους να εργαστούν στον χώρο τον τραπεζικό, στις επενδύσεις, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να ασχοληθούν με αυτόν τον πολύ εξελισσόμενο τομέα και ένα τομέα ο οποίος έχει πολλά ακόμη να δώσει, προκειμένου να βελτιωθεί και εδώ η κατάσταση λίγο με τα χρηματοοικονομικά και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατόπιν έχουμε την Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το πτυχίο της νομικής είναι ένα πτυχίο το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές και τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Είναι η μεγαλύτερη σχολή σε φοιτητές. Πέρσι είχε πάνω από 70 φοιτητές. Η δυνατότητα που δίνει η νομική σχολή είναι να παρακολουθήσει κανείς μαθήματα τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει ανάλογα με την προτίμηση αν θέλει δηλαδή να εργαστεί στο κυπριακό χώρο ή στον ελλαδικό χώρο. Προφανώς εδώ θα υπάρχουν μόνο φαντάζομαι ενδιαφερόμενοι για να εργαστούν στον ελλαδικό χώρο. Οπότε μπορεί κάποιος με βάση το πορτφόλιο, τα βασικά μαθήματα τα οποία παρακολουθούν τόσο Κύπροι όσο και Ελλαδίτες φοιτητές, να χτίσει πάνω σε αυτό το δικό του, τις δικές του επιλογές και να παρακολουθήσει μαθήματα τα οποία χρειάζονται για να εργαστεί κανείς εδώ στην Ελλάδα. Είτε στο δικηγορικό σύλλογο, να παρακολουθήσει εξετάσεις και μάλιστα έχουμε πολλές επιτυχίες τώρα τελευταία με εξετάσεις οι οποίες αναγνωρίζονται βεβαίως όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη. Έχουμε πολλούς φοιτητές οι οποίοι εντάσσονται πολύ ομαλά σε όλες τις μορφές, σε όλες τις βαθμίδες που σχετίζονται με το δικαστικό, δικηγορικό σώμα κλπ. Μεταπτυχιακά επίσης τους έχουν δεχτεί πολύ γνωστά πανεπιστήμια της Ευρώπης. Έχει διακρίσεις η νομική σχολή και σε διαγωνισμούς που έχει συμμετάσχει. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου καλούμε τον κόσμο να έρθει, να συμμετέχει, να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Πάφου, να ζήσει στο Πανεπιστήμιο Πάφου. Είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, με καταξιωμένους καθηγητές, ειδικότερα από τον ελλαδικό χώρο. Κοσμήτωρες στο σχολό μας ο καθηγητής κύριος Μανιτάκης, ο κύριος Λιάμος, ο κύριος Ξενόπουλος, ο κύριος Μαρκουλής, ονόματα καταξιωμένα στον ελλαδικό χώρο, τα οποία μπορούν να φυσήσουν και να δώσουν σε όλους τους φοιτητές τις γνώσεις σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους καθηγητές και όλη την υπόλοιπη ομάδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Όλα τα προγράμματα στο Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΚΙΣΑΤΣ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πανευρωπαϊκά και επίσης αναγνωρίζονται και από επαγγελματικά σώματα όπως το Επαγγελματικό και Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως το Σώμα Αρκωτών Λογιστών και όπως επίσης το Royal Institute of Charter Surveyors στην Αγγλία. Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές, στους φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν εκεί με ειδικά μειωμένα δίδακτρα για σκοπούς κόστους για την Ελλάδα και
όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, πέραν των ειδικών μειωμένων διδάκτρων, έχουμε να προσφέρουμε υποτροφίες, οι οποίες έχουν σχέση, είναι συνδεδεμένες με το βαθμό λυκείου. Οπότε μαθητές με βαθμό λυκείου από 17 μέχρι 17,9 απολυτήριο λυκείου μπορούν να έχουν μια έκπτωση της τάξης του 20% στον πρώτο χρόνο φοιτησης, και μαθητές με βαθμό λυκείου από 18 μέχρι 20 έκπτωση της τάξης του 35%. Αν συνεχίσουν να είναι καλοί φοιτητές, καλοί μαθητές με βάση το βαθμό κάθε χρονιά, μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την υποτροφία και για τις επόμενες χρονιές. Αυτό τους δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά το οικονομικό κόστος, το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν και να εξοικονομήσουν από, ακριβώς για το κόστος διαμονής τους, κόστος διατροφής, το οποίο και πάλι κυμαίνεται σε επίπεδα των 400 με 450 ευρώ τον μήνα όσον αφορά τα συγκεκριμένα διδάκτρα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει εντός της Πανεπιστημίου Πολύς ειδικές εστίες, οι οποίες μπορεί οι φοιτητές να ζητήσουν εκεί διαμονή. Στις συγκεκριμένες εστίες παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που μπορεί να υπάρχουν, από δωρεάν διαδίκτυο, δωρεάν παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων, ρεύμα, νερό, όλα αυτά είναι μέσα στο πακέτο το οποίο, προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Επίσης, δίπλα από το Πανεπιστήμιο και εντός Πανεπιστήμιου υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όλα αυτά είναι δωρεάν χρήση για τους φοιτητές μας. Σημαντικό να ξέρουν οι υποψήφοι φοιτητές τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που μπορεί να δώσει το Πανεπιστήμιο μας. Ο όμιλος στον οποίο ανήκει το Πανεπιστήμιο είναι ο όμιλος Λεπτός, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών στην Κύπρο, με δράση και δραστηριότητες όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στον ελλαδικό χώρο, με γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Κίνα, και μέσω αυτού του τεράστιου ομίλου εταιριών υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ευκαιρίες εργασίας, όχι μόνο για την περίοδο που οι φοιτητές σπουδάζουν, αλλά και για την μετέπειτα πορεία τους μπορούν να εργαστούν και να βρουν ευκαιρίες εργασίας. Ταυτόχρονα η κυπριακή αγορά εργασίας είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά. Έχουν έρθει πάρα πολλές ξένες εταιρείες στο νησί και έχουν δημιουργηθεί καινούργιες θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, και αυτό δίνει την ευκαιρία στους απόφοιτους μας. Τα πτυχία μας είναι εξειδικευμένα έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να μπουν στην αγορά εργασίας και να ζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση, και τους δίνουμε την ευκαιρία μέσω αυτής του γραφείου σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου να μπορούν να βρουν τη σωστή οδό, το σωστό δρόμο, τη σωστή κατεύθυνση σε αυτό που τους ενδιαφέρει, έτσι ώστε να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας. Έχουμε τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει το πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη λογιστική, επενδυτική και χρηματοοικονομικά. Το πλεονέκτημα του Πανεπιστημίου σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια είναι ότι αποκτώντας κάποιος το πτυχίο στη λογιστική, έχει την εξαίρεση 9 μαθημάτων, όλων δηλαδή των θεωρητικών μαθημάτων. Τα πρακτικά ασφαλώς πρέπει να τα κάνει, δεν μπορούν να προσφερθούν από το Πανεπιστήμιο. Έχουμε επίσης τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, η οποία περιλαμβάνει πέρα από τον προφανή κλάδο της αρχιτεκτονικής τοπίου και τον κλάδο του Real Estate. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο, το οποίο είναι οργανωμένο και αναγνωρισμένο από το RICS. Και βεβαίως τη Σχολή Νομικής. Και το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, αφορά και τους Κυπρίους και τους Έλληνες σπουδαστές. Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τα μαθήματα της ειδικής κατεύθυνσης, να ειδικευτούν σε αυτά και να ενταχθούν ομαλά στον επαγγελματικό τομέα. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες ως Πανεπιστήμιο στις εξετάσεις ειδικές της επαγγελματικής κατάρτισης σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη. Και βεβαίως μπορούν να συνεχίσουν και σε μεταπτυχιακό επίπεδο να παρακολουθήσουν ειδικά το μάστερ στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση ή επίσης το μάστερ το LLM στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μαθήματα μόνο σε γενικό επίπεδο στην ψυχολογία και σε ειδικό επίπεδο σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην εκπαιδευτική ψυχολογία και στη συμβουλευτική ψυχολογία. Τα προγράμματα αυτά είναι ανοιχτά για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμβουλευτική ψυχολογία προϋποθέτει ένα ειδικό πτυχίο στην ψυχολογία, ωστόσο η εκπαιδευτική ψυχολογία αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να οργανώσουν και να ερμηνεύσουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη μάθηση, με την εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο επίπεδο.
Ναι, έχουμε μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια πολλών προπτυχιακών μας προγραμμάτων, όπως ανέφερα προηγουμένως στη διοίκηση επιχειρήσεων έχουμε το MBA, έχουμε επίσης προγράμματα τα οποία εξειδικεύουν γνώσεις στη λογιστική, στα επενδυτική και τα χρηματοοικονομικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν εργαζόμενους, επαγγελματίες να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και ειδική εκπαίδευση πάνω στον τομέα τους. Στην αρχιτεκτονική τοπίου, που είναι ένα πρόσφατο πτυχίο το οποίο εισήχθη στο Πανεπιστήμιό μας και το οποίο αφορά όχι μόνο τη διαμόρφωση τοπίου στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα, την προσέγγιση προβλημάτων τα οποία αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο. Έχουμε επίσης αυτόνομα προγράμματα στην ιστορία και τη θεολογία και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, μια που βρισκόμαστε στον ελλαδικό χώρο, και τα εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία προσφέρονται σε όλους όσους δεν μπορούν για κάποιο λόγο με φυσική παρουσία να παρακολουθούν τα μαθήματα εκ του σύνεγγης και μπορούν από το σπίτι τους οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε συγχρονικά είτε ασύγχρονα, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές σε πραγματικό χρόνο ή εκ των υστέρων και βεβαίως να ειδικευθούν σε προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την έρευνά τους ή με τον επαγγελματικό τους τομέα. Η ανταπόκριση από τους Έλληνες εδώ στη μεταφορά τους στην Κύπρο, έτσι ώστε με σκοπό να σπουδάσουν, είναι μεγάλη. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές από την Ελλάδα, έχουμε και από το εξωτερικό, από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αλλά από την Ελλάδα κυρίως, γιατί υπάρχει ακριβώς η εύκολη πρόσβαση, υπάρχουν οι δυνατότητες ακόμη και σε μεταπτυχιακό επίπεδο να διαμείνουν δωρεάν στο κάμπος του Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα γίνονται κάθε δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο ή Σάββατο και Κυριακή, ανάλογα για το πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε, και μπορούν είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα. Άρα είναι σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους, για οικογενειάρχες οι οποίοι διαμένουν στον ελλαδικό χώρο. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και κάποιοι γονείς και κάποιοι μαθητές. Θα ήθελα να δώσετε τη δική σας συμβουλή για την επιλογή που ίσως κάνουν έτσι ώστε να έρθουν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης ΠΑΦ. Καταρχήν θα ήθελα να τους πω να μην απογοητεύονται, γιατί είναι πρόσφατα τα αποτελέσματα που έχουν βγει. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να επιλέξουν οποιοδήποτε ίδρυμα θέλουν. Το δικό μας ίδρυμα, το εκπαιδευτικό, προσφέρει πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο σε διάφορα προγράμματα εξειδίκευσης για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και να εξειδικευτούν στον τομέα στον οποίο θέλουν να εργαστούν αργότερα, αλλά προσφέρει και πάρα πολλές οικονομικές ευκολίες, υποτροφίες, διευκολύνσεις και βεβαίως και το ίδιο το κράτος, η Κύπρος, προσφέρει ειδικά μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας ειδικά βοηθήματα στοχευμένα για φοιτητές. Και βεβαίως η διαμονή στο Πανεπιστήμιο είναι σε πάρα πολύ λογικά πλαίσια και είναι προτιμότερο κάποιος όταν είναι από τον ελλαδικό χώρο να μένει σε ένα κάμπους το οποίο είναι οργανωμένο, έχει ασφάλεια 24 ώρες βάσης και μπορεί να συνεργαστεί και με άλλους φοιτητές, να διαβάσει μαζί. Οι χώροι μας είναι, όπως είπαμε, και τετράστερου ξενοδοχείου. Υπάρχει πισίνα, στα 300 μέτρα είναι η παραλία. Έχουμε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον το οποίο νομίζω κάθε φοιτητής και κάθε γονιός μπορεί να εκτιμήσει. Και κουράζονται για να σπουδάσουν, οι γονείς κουράζονται για να επενδύσουν τα χρήματά τους. Όταν όμως έχουν και μια μεγάλη πιθανότητα να έχει και επαγγελματική αποκατάσταση, είναι κάτι που το λαμβάνει πολύ υπόψη του κάθε γονέας. Απλά να το γνωρίζει. Και είμαι χαρούμενη γιατί είχαν σήμερα την ευκαιρία να τα γνωρίσουν αυτά για το Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Οικονομικές ευκολίες ουσιαστικά υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο λόγω της κρίσης, το λέω, στην Ελλάδα. Εάν πρέπει να είναι τα χρήματα να κατατέθονται από την αρχή ή στην συνέχεια. Το Πανεπιστήμιο έχει και βοήθειες σε αυτό το πράγμα, κάνουμε και διακανονισμούς. Όλα αυτά τα πράγματα τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Όπως είπαμε, και είναι όλα συζητήσιμα, και επίσης να γνωρίζουν και τις υποτροφίες που προανέφεραν οι συνάδελφοι. Είναι μεγάλες υποτροφίες. Ένα παιδί που δεν πήρε 19.000 να σπουδάσει στη νομική Αθηνών, μπορεί με ένα 19 πολιτήριο να σπουδάζει με 3.500 ευρώ το χρόνο στην δίδακτρα στην Νεάπολη, στην ΠΑΦΟ. Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Και με πιθανότητες αποκατάστασης και μέχρι ένα χρονοδιάγραμμα σταθερό. Λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είπαμε και πριν ότι άλλο να σπουδάζει το παιδί 4 χρόνια, άλλο να σπουδάζει 6, 7 ή 8, γιατί κάποιοι κάνουν καταλήψεις, κάποιοι κάνουν κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι πάντοτε στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής προτεραιότητας, θα έλεγα. Και αν πάμε στη Νεάπολη, θα δείτε ότι το Πανεπιστήμιο είναι πανέμορφο, όπως σας είπαν και οι προλαλήσαντες, αλλά το θέμα είναι ότι
όταν ένα παιδί θέλει να κάνει ένα MBA και θέλει 10, 12.000, 15, 20 στην Αγγλία ή στο Λονδίνο, εκεί θα το κάνει πιο άμεσα, με λιγότερα χρήματα και με ανάλογο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί από κοντά το πανεπιστήμιο? Βεβαίως, σε συνεννόηση μαζί μου, αν κάποιοι θέλουν να δουν το πανεπιστήμιο, εγώ θα πω και το όνομά μου. Είπαμε ξανά, Γεωργία Ζαχαράκη, Αναστασοπούλου, αντιπρόσωπο. Το κινητό μου είναι 6945-97-37-27. Ό,τι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου και εγώ θα σας βοηθήσω από οτιδήποτε χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να μας ξαναέρθετε εδώ στην Αρκαδία μας και να κάνουμε ένα νέο ραντεβού πάλι όλοι μαζί. Εγώ πιστεύω ότι πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ αρχές Σεπτέμβρη, θα προσπαθήσουμε πάντως να είμαστε κοντά. Και σε κλιμάκιο και αν είναι και μόνοι μου θα έρθω. Αν μας θέλετε θα έρθουμε και μόνοι μας. Εσύ κάνει πολύ μεγάλη μας χαρά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά οι Αρκάδες όλοι.